Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Κορδώση, ο οποίος είναι δικηγόρος, συλλέκτης και ιστοριοδήφης θεμάτων Ιερής Πόλης. Βρίσκεται εδώ με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Φίλων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Ο τίτλος του θέματος σήμερα είναι 10 Απριλίου 1826, η ιστορική έξοδος του Μεσολογγίου, η συμμετοχή σε αιρέων αγωνιστών. Καλώς ήρθατε, κύριο Κορδώση, πώς είστε? Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, την υποδοχή που εισέπραξα από χθες που βρίσκομαι εδώ στην υπέροχη πόλη των Σερών και χαίρομαι ιδιαίτερα που βγαίνω στο κανάλι των επιλογών. Λοιπόν, εδώ τώρα εσείς πραγματικά έχετε να μας πείτε πάρα πολλά και σήμερα είναι και σημαντική εκδήλωση, καθώς θα πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς την ιστορία μας και αν κάποιοι πούνε μα τι μας αφορά, τι έγινε στο Μεσολόγγι, όταν συμμετείχαν και σε ΡΕΙ, βεβαίως και μας αφορά, γιατί θα πω και το επικίνδυνο, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε όμως, λέτε εσείς δικηγόρος, συλλέκτης και ιστοριοδήφης θεμάτων Ιερής Πόλης. Το δικηγόρος να το καταλάβουμε. Συλλέκτης, τι? Η σχέση μου με την συλλογή χρονολογείται από το 1998. Ναι. Το 1998 είχα την τύχη να βρω το εγκαταλελειμμένο σπίτι του αρχηγού της εξόδου του Μεσολογγίου, του λησμονημένου ήρωα της Επανάστασης, του Θανάση Ραζικότσικα, το οποίο πριν καταρρεύσει, επαναλαμβάνω, είχα την τύχη να το βρω πολλούμενο. Το σπίτι του αρχηγού της εξόδου του Μεσολογγίου. Οι κληρονόμοι το πουλούσαν? Δεν υπήρχαν κληρονόμοι. Οι κληρονόμοι είχαν φύγει από το τέλος του... από το 1900 είχαν φύγει. Ναι. Είχε περιέλθει σε τρίτους ιδιοκτήτες. Άλλαξε πολλές χρήσεις. Oh. Έγινε γαλατάδικο, στραγαλάδικο, ξενοδοχείο ύπνου, είναι αποθήκες και οι τελευταίοι... Αυτό είναι το σπίτι. Ακριβώς αυτό το οποίο δείχνεται. είναι κτίσμα του 1760 περίπου. Ναι. Και οι τελευταίοι συνιδιοκτήτες, μία έχονται στην δυνατότητα πλέον τρεις συνιδιοκτήτες να εξυπηρετήσουν από κοινού την χρήση του και η πολιτεία έχουσα πλέον στραμμένη την πλάτη της σε αυτό το ιστορικό οίκημα, απεφάσισαν να το διαθέσουν. Εγώ, γέννημα θρέμα της πόλης του Μεσολογγίου, σκέφτηκα πως είχα υποχρέωση. Απέναντι στον τόπο που γεννήθηκα, που ανδρώθηκα, που οι χιλιάδες πελάτες μου είχαν εμπιστευτεί την τιμή τους, την περιουσία τους, την αξιοπρέπειά τους, αναθέτοντάς μου υποθέσεις, είχα ένα απόθεμα χρημάτων και σκέφτηκα ότι έπρεπε να το επιστρέψω από εκεί που προήλθε, από τους συμπατριώτες μου. Το αγοράσατε εσείς? Έτσι λοιπόν το αγόρασα. Αλήθεια? Το ανασκεύασα. Με πλήρη σεβασμό όσα μπορούσαμε στα διατηρητέα του στοιχεία, αφού είναι κτίσμα του 18ου αιώνα. Ναι. Και το μετέτρεψα σε ένα μουσείο, ένα μουσείο ιστορικό, ένα μουσείο τοπικής ιστορίας θα λέγαμε, και το προσέφερα στην κοινωνία της πόλης και της περιοχής μου, έτσι ώστε να διατηρείται εκεί η ιστορική μνήμη του Μεσολογγίου και γενικότερα της Ελλάδας. Και τι έχετε εκεί μέσα για να καταλάβουμε, γιατί τώρα πια μιλάμε για μουσείο. Έχει 7.000 περίπου, στις συλλογές μάλλον, υπάρχουν 7.000 τεκμήρια και κοιμήλια, ναι, από τον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Είναι κατηγοριοποιημένα σε αρχαιότητες που προέρχονται από την περιφέρεια του Μεσολογγίου. Πού τα βρήκατε όλα αυτά εσείς? Ένας συλλέκτης δίνει τον εαυτό του, δίνει την περιουσία του, δίνει την ζωή του, δίνει την αγάπη του, προκειμένου, ναι, να συγκεντρωθούν. Σιγά σιγά είχα βέβαια στην κατοχή μου από παλαιά, γιατί από μικρός ενδιαφερόμουν, αλλά από το 98-99 που άρχισε η λειτουργία της διεξόδου, άρχισα να αγοράζω, η γυναίκα μου συνέβαλε σε αυτό το πάθος μου, αλλά και οι συμπατριώτες, όταν είδαν ότι η διέξοδος δεν ζητάει ανταλλάγματα, γιατί ξέρετε μερικές φορές αυτοί που δημιουργούν τέτοιου είδους δράσεις ζητούν και κάποια ανταλλάγματα, ιδιαίτερα πολιτικά. Όταν διεπίστωσαν επί τόσα πολλά χρόνια οι συμπατριώτες να μην ζητείτε κανένα, μα κανένα απολύτως αντάλλαγμα... Πολιτευτήκατε άνοιξαν... ποτέ εσείς? Ποτέ. Ναι. Δεν μου άρεσε και δεν μου αρέσει. Πολιτεύομαι με την δράση μου. Τότε λοιπόν οι συμπατριώτες άνοιξαν τα σεντούκια τους, αλλά πάνω απ' όλα άνοιξαν την καρδιά τους, έγιναν αρρωγοί
της προσπάθειας αυτής και έτσι κατορθώσαμε να διευρύνουμε τον συλλεκτικό μας κύκλο, την συλλεκτική μας μανία να αποκτήσει μεγάλο εύρος. Και τώρα υπερηφανευόμαστε να λέμε ότι τα κοιμήλια αυτά κοσμούν το ιστορικό μας μουσείο, την διέξοδο, η οποία λειτουργεί στο σπίτι σήμερα του αρχηγού της εξόδου. Περιμένετε λίγο. Περιμένω. Ποιος φροντίζει σήμερα αυτό το κτίριο, αυτό το μουσείο? Ο συνομιλητής σας. Τι το παράξενο ακούτε? Ο συνομιλητής σας, γιατί? Δεν πρέπει να πω αυτά που σκέφτομαι, γι' αυτό ακριβώς με βλέπετε να μην μιλάω καθόλου. Τι θα πει ο συνομιλητής μου, τι θα πει εσείς? Περιμένετε, εδώ έχουμε ένα μουσείο. Έχει μέσα κάποια πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά για την ιστορία του τόπου. Ποιος είναι στο πλευρό σας? Εγώ δεν σας είπα για την αγορά, ούτε να σας γυρίσουν τα χρήματα πίσω. Αλλά για να ζεσταθεί, να καθαριστεί, να φροντιστεί, να συντηρηθεί αυτό το κτίριο, το οποίο δεν είναι και ένα δωμάτιο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Είναι 400 μέτρα. Ναι. Ποιος φροντίζει για όλα αυτά? 200 αναόροφο. Ναι. Έχει δύο υπαλλήλους, δεν θα το έλεγα υπαλλήλους, δύο συνεργάτες. Ναι. Που, δόξα τω Θεώ, φροντίζουμε στο μέτρο που μπορούμε να το χρηματοδοτούμε εμείς. Ένας Δήμος, ένα Υπουργείο Πολιτισμού, ένας άλλος φορέας, να σας πει, ελάτε εδώ, εγώ το υιοθετώ αυτό. Ναι. Ναι, χαμογελάω. Χαμογελάτε κι εσείς, Είναι γεγονός ότι κάποιος Δήμος, κάποια περιφέρεια, κάποιο Υπουργείο μπορεί να έρθει αρρωγός σε μία εκδήλωση και τίποτε άλλο. Μόνιμη υποστήριξη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από κανέναν. Και δημιουργήθηκε χωρίς υπαγωγή ούτε σε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά προγράμματα. Δώσαμε την περιουσία μας, πάνω απ' όλα όμως δώσαμε την ψυχή μας. Την ψυχή μας η οποία δεν έχει όρια, γιατί όταν ερωτεύεσαι σε κάτι μπορείς να του δώσεις τα πάντα. Σας αγχώνει και κάτι, πρέπει, κύριε Κορδόση μου, σας αγχώνει κάτι για την συνέχεια αυτού του μουσείου? Το αύριο. Δηλαδή? Θα φύγουμε από τη ζωή, οπότε πρέπει Ωραία, να σκεπτόμαστε. Πείτε ότι φύγαμε από τη ζωή μας. Ναι, και? Ναι. Θα υπάρχει ένα ίδρυμα, ναι, που λέγεται Διέξοδος. Ναι. Το οποίο τι? Θα λειτουργεί με τους όρους τους οποίους έχω προβλέψει μέσα στο καταστατικό. Τώρα, εάν οι φορείς της υλοποίησης και προστασίας, ναι, αυτού του χώρου, η, ναι, διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση, mm-hmm, μετά από 50 χρόνια, 100 χρόνια, τι θα γίνει, δεν μπορώ να το προβλέψω. Μια γωνία την έχετε πάντως, ελπίζω, εύχομαι και ελπίζω, ναι, να σεβαστούν αυτόν τον μόχθο, αυτή την προϊστορία του κτηρίου, του ιστορικού κτηρίου. Ο Δήμος εκεί, πώς σας βλέπει? Σας βλέπει καταρχάς ο Δήμος? Ο Δήμος φρόντισε και ανεγνώρισε την προσπάθεια αυτή. Ναι. Έδωσε το χρυσό μετάλλιο της πόλης στον συνομιλητή σας. Ωραία. Κάτι που επανελήφθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ωραία. Πολύ μεγάλο σεβασμό το λέω. Mm-hmm. Και για μένα είναι η υψίστη τιμή που θα μπορούσα να εισπράξω. Όλοι οι συνεργάτες, το πρόσωπό μου είναι όλοι η οικογένεια της Διεξόδου, γιατί όλοι οι αρρωγοί της Διεξόδου αποτελούν πλέον μία οικογένεια. Ωραία. Και ελάτε τώρα εσείς, σας παρακαλώ, λίγο στις Σέρρες. Είστε προσκεκλημένος από τον Σύλλογο Φίλων Δημόσιας Βιβλιοθήκης και καλείστε να μιλήσετε για το 1826, για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και τη συμμετοχή Σεραίων αγωνιστών. Ναι. Δείτε κάτι, καταρχήν δεν είναι η ηρωική έξοδος. Θα κάνω μία διόρθωση και θα επεκτείνω... Για πείτε μου. Τον λόγο σας. Ναι. Είναι η εθελούσια πορεία προς τον θάνατο. Η ηθελημένη απόφαση να πεθάνουν. Μία απόφαση που πήραν ομόθυμα και ομόφωνα όλοι οι συμπατριώτες μου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έγκλειστοι αγωνιστές που προήλθαν και από τις Σέρρες. Σεραίοι οι οποίοι ασπάστηκαν τον αγώνα του Μεσολογγίου, ζούμε σε μία περίοδο του ρομαντισμού, που το φιλελεύθερο πνεύμα κυριαρχεί στην Ευρώπη και συγκινούνται Μακεδόνες, Θρακιώτες, Στερεολαδίτες, Θεσσαλοί, ναι, Φιλέλληνες κλπ. Mm-hmm. Και Σειραίων
σε αυτή την μαρτυρική πόλη. Μια μαρτυρική πόλη που πήρε το προσωνύμιο Ιερή Πόλη, έχοντας ανάδοχο έναν Σεραίο, έναν συμπατριώτη σας. Επιτρέψτε μου να μην αποκαλύψω το όχι, όνομά γιατί του πρέπει να έρθουμε εμείς εκεί στιγμή, για να τα ακούσουμε να το αποκαλύψω όλα αυτά. Το απόγευμα. Ακριβώς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκληση και έρχεστε εδώ για να μας μιλήσετε για την ιστορία μας και το τι κάνανε οι Σεραίοι και εκτός τυχών, εκτός νομού. Και βέβαια, γιατί για μας ο τίτλος τιμής που της απεδόθηκε με τον Σεραίο αυτόν αγωνιστή που υπέστη και αυτό στα δεινά της πόλης, που βρέθηκε μέσα στον αγώνα, για μας και εμένα προσωπικά είναι το ύψιστο της τιμής που θα μπορούσε να πάρει κάποιος, όχι η Ιερή Πόλη στην αιτία θρησκευτικών λόγων, αλλά στην αιτία ιστορικών λόγων. Η μοναδική πόλη της Ελλάδος. Επειδή λέτε εσείς για εθελούσια πορεία και δεν είναι απλά μια ηρωική έξοδος, επειδή λέτε εσείς ότι υπήρχαν και άλλοι εκτός Μεσολογγίου που βοήθησαν σε όλο αυτόν τον αγώνα και που ουσιαστικά οδηγήθηκαν και εκεί που οδηγήθηκαν ηρωικά, θα μου επιτρέψετε έτσι, να επαναλάβω. Όχι, γεγονός. Έχει την κατάλληλη αναγνώριση αυτό το ιστορικό γεγονός στη χώρα μας? Νομίζω, εάν η ύπαρξη της πόλης και αν το ξέρετε εσείς το μετσολόγιο, το ξέρετε στην επί αυτού του γεγονότος και όχι από αυτή καθε αυτή την ύπαρξη της πόλης των 18-20 χιλιάδων κατοίκων, που μια μικρή πολιτεία, ένας δήμος 40 χιλιάδων κατοίκων και οι ένικοι των τυχών είμαστε 20 χιλιάδες. Δεν νομίζω ότι το ξέρετε εξ αυτής της αιτίας. Το ξέρετε στην επί του ιστορικού γεγονότος και της μετέπειτα μετεξέλιξής του, διότι μην ξεχνάμε ότι το Μεσολόγγι είναι μια πόλη που παρήγαγε πολιτισμό, που απήρεγε πολιτική. Από εκεί οι Παλαμάδες, ο Δροσίνης, ο Μαλακάς, ο Τραβλαντώνης, ο Ρήγας Γκόλφης, ο Γρυπάρης, για να μην έρθουμε στους πιο σύγχρονους ανθρώπους των γραμμάτων της ποίησης, των τεχνών, όπως είναι ο Λιμπεράκης, ο Γιαναράς, η Ακακία Κορδόση, ο Θωμάς Γκόρπας, ή τους πολιτικούς. 5 πρωθυπουργούς έχει γεννήσει το Μεσολόγγι. Ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, ο γιος του Χαρίλαος Τρικούπης, ο Επαμινώνδας Δελιγιώργης, οι αδελφοί Ζινόβιος Βάλβης και Δημήτριος Βάλβης. Τα ξέρουμε όλα αυτά που τα λέτε εσείς. Αυτά που μου λέτε τώρα τα ξέρουμε εμείς ως Έλληνες. Εγώ έχω υποχρέωση όμως να τα εισφέρω. Αλλά λίγο πολύ. Εσείς έχετε την υποχρέωση. Κάτι ξέρετε εσείς. Εμείς τα ξέρουμε. Τώρα θέλω να πω ότι μέσα σε ένα βιβλίο κάποιας τάξης του σχολείου μας, σε μία σελίδα, αυτά τα 5 λόγια που μας είπατε εσείς, ότι εδώ κοιτάτε, το Μεσολόγγι δεν είναι το σημείο που έχει τους 40.000 κατοίκους, τους 20.000 κατοίκους. Έχουμε αυτούς και αυτούς και αυτούς και αυτούς. Από τους ήρωες τότε μέχρι τους πρωθυπουργούς μετά, μέχρι τους σύγχρονους. Τα έχουμε κάπου γραμμένα όλα αυτά. Σε μια σελίδα μέσα σε ένα βιβλίο ιστορίας. Σε ένα βιβλίο της ιστορίας, της επίσημης ιστορίας, δυστυχώς όχι. Όπως δεν ήταν καταγεγραμμένη μέχρι τώρα και η πορεία του αρχηγού της εξόδου, του Θανάση Ραζικότσικα, στο σπίτι του οποίου εδρεύει και λειτουργεί το ιστορικό μας μουσείο. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε την διάχυση με αυτές την αποδοχή αυτών των τιμητικών προσκλήσεων, όπως είναι η δική σας τώρα, να πούμε το Μεσολόγγι, ας μην το ξέρουμε μόνο από την ηρωική έξοδο, όπως πολύ σωστά την χαρακτηρίσατε. Έχει και άλλες παραμέτρους, όπως και το Μουσείο Άλατος, το οποίο δημιουργήθηκε, είναι το παιδί της διεξόδου, ένα δεύτερο μουσείο. Α, κάνατε και δεύτερο μουσείο. Και δεύτερο μουσείο, το πρώτο και μοναδικό Μουσείο Άλατος που λειτουργεί στην χώρα. Και το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο, κυριολεκτό, από πλευράς πολυποικιλότητος εκθεμάτων και πληροφοριών. Διότι ο ερχόμενος στο Μουσείο Άλατος δεν θα δει το λευκό αλάτι που το βάζουμε στο στόμα για να γίνει πιο νόστιμο το φαγητό μας. Αλλά θα δει αλάτια σε όλες τις κοκομετρίες, θα πληροφορηθεί για τις 14.000 χρήσεις του, θα δει αλάτια μπλε, μαύρα, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα από όλο τον κόσμο, θα πληροφορηθεί για την ιστορία του αλατιού από την γέννηση του πλανήτη μέχρι σήμερα, την σχέση του με την ιστορία, την οικονομία, την κτηνοτροφία, το περιβάλλον, την τέχνη, θα απολαύσει εκθέματα της μοναδικής συλλογής
1500 αλατιερών από το 1800 μέχρι σήμερα. Τώρα. Και στη συνέχεια θα περιηγηθεί τον περιβάλλοντα χώρο που είναι μέσα στην καρδιά των αλικών του Μεσολογίου, πάνω στην ακτογραμμή του Ιωνίου Πελάγους, και θα απολαύσει και το περιβάλλον γύρω του. Και παράλληλα με αυτά, τα υπέροχα εδέσματα του Μεσολογίου με κορυφαίο εκείνο του Αυγοταράχου. Σήμερα εσείς τι έρχεστε να μας πείτε, θα μας μιλήσετε, είπατε, για αυτή την εθελούσια έξοδο, θα μας πείτε για τη συμμετοχή των Σεραίων, μας κρατάτε ένα όνομα το οποίο ήταν και δυνατό, λέτε εκεί. Ήταν πολλά τα δυνατά ονόματα, ναι, που προήρχονται από τις Σέρες, ναι, το ένα έχει βαρύνουσα αξία. Και για όλα αυτά θα μπορούν οι συμπατριώτες σας, Σεραίοι και όχι μόνο, να έρθουν, διότι η κίνηση αυτή του Συλλόγου των Φίλων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερών είναι πάρα πολύ κολακευτική καταρχήν. Κύριε για τους μεσολογίτες. Περιμένετε, δεν είναι όπως σήμερα που η τεχνολογία μας βοηθάει να επικοινωνούμε με τα πιο απόμακρα σημεία του πλανήτη. Εκείνη την εποχή οι Σεραίοι πώς έφτασαν σε εσάς? Δεν είμαστε και κοντά, εδώ που τα λέμε. Ναι, ναι. Αυτό θα προσπαθήσω να πω και να εξηγήσω τι σημαίνει το φαινόμενο έξοδος. Τι σημαίνει αυτή πώς η παρόρμηση, μήνυμα, η εσωτερική παρόρμηση, ναι, η οποία υπήρχε με την εποχή του ρομαντισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο 18ος αιώνας είναι η εποχή που άνθησε ο ρομαντισμός στην Ευρώπη. Άνθησαν τα φιλελληνικά κινήματα και τα δυνάτα οποία υφίσταται το Μεσολόγιο προκάλεσαν το ενδιαφέρον αυτών των τρίτων, μεταξύ των οποίων και οι Μακεδόνες και οι Σειραίοι, να κατευθυνθούν στο νότιο άκρο και να συμμετάσχουν. Και να δώσουν τον εαυτό τους, να δώσουν τον εαυτό τους στον αγώνα, να εγκαταλείψουν την θαλπορή ναι, των σπιτιών τους, των οικείων τους, και να παλέψουν για τον αγώνα όχι του δικού τους τόπου, αλλά για τον αγώνα των τρίτων. 5 χρόνια πολιορκημένο το Μεσολόγιο, και έρχονται εκεί να πολεμήσουν, να βάλουν τα στήθη τους. Αυτό είναι και το μαγικό της όλης της ιστορίας. Ακριβώς. Ότι όχι απλά το έμαθαν, αλλά κάποιοι διέθεσαν ψυχή και σώμα εκεί. Οι ολιγάριθμοι Μεσολογίτες, ναι, ναι, ενέπνευσαν τους τρίτους, έδωσαν την ψυχή τους και όδευσαν και τους ξένους προς την ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Οικειοθελώς και ομοφόνος πάρθηκε η απόφαση. Απόφαση θυσίας. Οικειοθελώς και ομοφόνος. Δεν υπήρχαν δεύτερες σκέψεις. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Μεσολογίτες, για να μην πέσουν στα χέρια των αγαρινών, συμμετείχαν όλοι στον αγώνα. Και οι ανήμποροι είπαν, θα βάλουμε φωτιά στις πυρητιδαποθήκες και θα ανατιναχθούμε. Οι δε έχοντες την δυνατότητα να βγουν, είπαν, εκεί θα με τους αδερφούς, εδώ θα με το χάρο. Και όρμησαν. Βγήκαν. Έπεσε το Μεσολόγιο, αλλά οδήγησε στην νίκη. Οδήγησε στον Αβαρίνο, προκάλεσε τα συναισθήματα, ναι, θαρώ ότι ήταν η αρχή το Μεσολόγιο. Ήταν η αρχή, ναι, διότι η αρχή. Μέχρι τότε αδιαφορούσα Ευρώπη, τότε συναισθάνθηκε το χρέος της, φούντωσε το υπέρ της Ελλάδος κίνημα και οδήγησε στον Αφαρίνο και κατ' επέκταση στην ελεύθερη Ελλάδα. Άρα εσείς δεν θα μας πείτε σήμερα τα του Μεσολογίου, θα κάνετε αναφορά και σε αυτά, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά θα προσπαθήσετε να ενώσετε δύο σημεία στην Ελλάδα, Μεσολόγγι Σέρες. Βεβαίως, θα πούμε για το κίνημα που έφερε στο Μεσολόγιο τους ξένους, τους Σεραίους. Θα πούμε για τους ανθρώπους, τους αγωνιστές, τους Σεραίους που συμμετείχαν ενεργώς. Θα πούμε για τον άνθρωπο που ήταν ο ανάδοχος της λέξης, του προσωνυμίου Ιερά Πόλης. Και θα πούμε βέβαια και για το εν γέννη κλίμα που επικρατούσε τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη και στην κατεχόμενη από τους Οθωμανούς Ελλάδα. Κύριε Κορδώση, πού σας βρήκαν οι σημερινοί Σεραίοι και σας κάλεσαν μάλιστα να κάνετε και αυτή την ομιλία? Υπάρχει ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης. Της Βιβλιοθήκης έχει την τύχη να έχει στους κόλπους του έναν κατ' επιλογή Σεραίο, ο οποίος είναι Μεσολογίτης. Και λέω κατ' επιλογή Σεραίο, διότι εγώ γεννήθηκα στο Μεσολόγιο, έτυχε να γεννηθώ εκεί. Ναι. Όταν όμως ένας τρίτος επιλέγει τον τόπο,
έχει διπλή αξία. Αυτός λοιπόν είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, ναι. ο οποίος είναι ο κύριος Σπύρος Μαρκογιάννης, ο οποίος είναι μεσολογίτης στην καταγωγή, αλλά επέλεξε να μεταδημοτεύσει. Ναι. Συνεπία έρωτος, δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να είναι στις Σέρες, να κατοικεί και να είναι ετεροδημότης και να έρχεται στο Μεσολόγιο να ψηφίζει. Όμως προτίμησε, όντας πλέον κάτοικος της πόλης από 12 ετίας, να εγγραφεί στα δημοτολόγια του Δήμου Σερών και εμείς πολύ χαιρόμαστε διότι ενεγράφει εδώ, νιώθει Σεραίος χωρίς να αφήσει δεν ξέχασε ποτέ το Μεσολόγιο. Την ψυχή του Μπράβο. Που είναι στο Μεσολόγιο. Επομένως, συνεπία λοιπόν αυτή τη σχέση. Έγινε η επαφή. Ναι. Έγινε η επαφή και βρίσκουμε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή στην πατρίδα των Σεραίων αγωνιστών της πόλης μου. Επομένως, απόψε να δώσουμε το παρόν όλοι. Σήμερα είναι η εκδήλωση στο γνωστό σημείο, στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. 8. Στις 7. 7. Στις 7. 7. 7 η ώρα. 7 η ώρα, ναι. Το γράφει και η πρόσκληση, το βλέπουμε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για να καταλάβουμε, να ακούσουμε και κάποια άλλα σημεία της ιστορίας μας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Κορδώση. Θα κάνετε και μια αναφορά και σε αυτά που κάνετε στον τόπο σας. Μπες και ζηλέψουμε λίγο έτσι και φανερά, γιατί κρυφά σας ζηλεύουμε για αυτό το οποίο έχετε κάνει. Και μπράβο σας και πολλά συγχαρητήρια. Η απόσταση τώρα μεταξύ Σερών και Μεσολογίου είναι απόσταση αναπνοής, διότι η Εγνατία Οδός παρέχει την άνεση μέσα σε 4-5 ώρες να βρεθείτε στο Μεσολόγιο, να φιλοξενηθείτε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο της Νότιας Ελλάδος και όχι μόνο να γίνετε προσκυνητές στο κήπο των ηρώων, να κάνετε, που ουσιαστικά πρόκειται για μια γλυπτοθήκη, αλλά σε όλο το Μεσολόγιο που αποτελεί η ίδια η πόλη ένα μουσείο. Έχει 3 πινακοθήκες και 4 μουσεία. Πλέον των ιστορικών τόπων, των άπειρων. Σταματήστε να χτυπάτε τις Σέρες, κύριε Κορδώση μου. Τι μου είπατε, ότι έχετε 3 πινακοθήκες και 4 μουσεία. Μάλιστα. Ενεργά. Και ιδιωτών άπειρα όλα αυτά. Όχι. Καλή ώρα όπως εσείς, ας πούμε. Όχι. Υπάρχουν και δημοτικά, υπάρχουν και κρατικά, υπάρχουν και συλλογικά. Μάλιστα. Κύριε Κορδώση μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο μαζί σας. Μας χαλάτε την καρδιά. Σας ευχαριστούμε όμως που δίνετε εδώ το παρόν. Μας καλάτε την καρδιά λέγοντας ότι μας κάνετε να ζηλεύουμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. 4 μουσεία. Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και πάνω απ' όλα για την αγάπη σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. 7 η ώρα σήμερα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης από το Σύλλογο αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.